Θα σας πω ποιο είναι το πιο σημαντικό που έχω καταλήξει εγώ, ότι επηρεάζει το βάρος μου πάρα πολύ. Απλό, εύκολο και δεν μου πήρε ούτε 5 λεπτά να το φτιάξω. Που δεν είναι άλλο από τα περιβόητα αυγάκια με μακαρόνια. Γιατί επιλέγω μακαρόνια, αυτό θέλω να σας πω μόνο και είναι πολύ σημαντικό. Παιδιά, καλημέρα, καλησπέρα. Ό,τι ώρα και να βλέπετε αυτό το βίντεο, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα mini body update. Ένα ακόμα what I eat in a day. Να δω πώς θα κυλήσει. Μάλλον θα γίνει διπλό, διότι υπήρχε το αίτημα να κάνω ένα mini body update, είναι η αλήθεια. Και μου ήρθε και εμένα σαν ιδέα να δούμε δύο πράγματα για να ξεαγχωθούμε λίγο με το θέμα διακοπές, σώμα, βάρος, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, πώς τρώμε, πώς δεν τρώμε. Κάποιοι μου το έχετε ζητήσει, όμως επειδή δεν έχω πάρα πολλά να σας πω και δεν έχω και καμία φοβερή και τρομερή αλλαγή καλά εγώ στο σώμα μου ούτε καν, δεν ήταν και αυτός ο σκοπός άλλωστε στις διακοπές, αλλά εγώ πια ξέρω και ότι καθίστε να γυρίσετε το τραπεζάκι γιατί δεν βολεύομαι και ότι ξέρω ότι το φαγητό των διακοπών δεν μας επηρεάζει το σώμα σε καμία περίπτωση εφόσον οι διακοπές δεν κρατάνε 2 μήνες. Σκέφτηκα να το κάνω συνδυαστικά μαζί με ένα What I Eat in a Day για να σας δείξω και τι τρώω αυτές τις μέρες που έχω επιστρέψει και δεν έχω μπει ακόμα σε πρόγραμμα και σε ρυθμό. Λέω να ξεκινήσω λοιπόν, είπα να κάνω την εισαγωγή σήμερα, το mini body update και αύριο να ξεκινήσω από το πρωί. Αύριο για μένα είναι μια εργάσιμη κανονικότητα ημέρα στο γραφείο. Θα πάω γυμναστήριο, θα τα κάνω όλα. Οπότε ήθελα να έχω επιλέξει μια τέτοια ημέρα χαρακτηριστική, ρεαλιστική για να σας δείξω το τι θα φάω. Να σας πω την αλήθεια, έχει ακόμα ζέστη. Είναι ακόμα λίγο ντεμή η κατάσταση. Τώρα που το γυρίζω εγώ το βίντεο από διακοπές, όχι διακοπές, άλλοι λείπουν, άλλοι δεν έχουν έρθει, δεν έχω μπει ακόμα στο ρυθμό μου. Στο γραφείο δεν έχουμε μπει ακόμα στο ρυθμό μας, οι δουλειές είναι και δεν είναι. Είμαι σε αυτό το μεταβατικό στάδιο. Εγώ για να πω ότι ξεκινάω κανονικά διατροφή και όλα. Θέλω να έχω και την αναμονή, αυτό δεν σας έχω πει, του γάμου της αδερφής μου που θα με βγάλει και αυτό λίγο κάπως από τη σειρά μου και δεν εννοώ διατροφικά. Εννοώ σαν πρόγραμμα, ότι θα έχω μία εβδομάδα που θα είμαι εκτός προγράμματος τελείως, θα είμαστε από εδώ, θα είμαστε από εκεί, θα γίνει ένα τέτοιο πράγμα. Οπότε λέω να ξεκινήσω με το mini body update και αύριο να σας δείξω ακριβώς και ρεαλιστικότατα πώς τρώω και πώς θα τρώω και τις επόμενες ημέρες που έχω γυρίσει από τις διακοπές, που μου έχει λείψει το να τρώω στο σπίτι, μου έχει λείψει να τρώω πολύ καθαρά και εγώ αν εξαιρέσουμε το κύριο γεύμα και κάποια καλαμαράκια, πατατούλες που μπορεί να έφαγα, δεν μπορώ να πω ότι τρώω και βρώμικα. Ούτε ότι εδώ τρώω νοσοκομιακά, έτσι. Απλά έχει ακόμα ζέστη. Θέλω δροσερά πράγματα. Θέλω όχι μαγείρεμα, γιατί τρέχω να συντονίσω λίγο τη ζωή μου και θέλω πράγματα εύκολα και γρήγορα. Δεν είμαι σε κατάσταση να κάνω food prep ακόμα. Προσπαθώ να γυρίσω και κάτω στο YouTube βίντεο μαζί, γιατί λόγω του γάμου της αδερφής μου θα έχω ένα διάστημα που δεν θα μπορώ ούτε να γυρίσω ούτε να μοντάρω. Οπότε δεν θέλω να σας αφήσω χωρίς βίντεο. Οπότε συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα και θέλω εύκολα φαγητά, δροσερά φαγητά, χαμηλά σε λιπαρά φαγητά, γιατί όταν λέω χαμηλά σε λιπαρά δεν θέλω να υπάρξει παρανόηση. Παίρνω στην ημέρα τα λιπαρά που χρειάζεται να προσλάβω και το κυριότερο και σημαντικότερο που δεν σας είπα είναι ότι δεν μετράω. Δεν μετράω καθόλου. Αυτό το κάνω από λίγο πριν τις διακοπές. Το κάνω και μετά τις διακοπές ήδη 2 εβδομάδες. Έχω δει ότι δεν παίρνω και γραμμάριο. Θέλω να σας δείξω και μία τέτοια διατροφή, η οποία είναι αυτό που σας είπα. Εύκολη, δεν έχει πολύ μαγείρεμα, γρήγορα πράγματα, δροσερά πράγματα, χαμηλά σε λιπαρά και θερμίδες και τέτοια. Δεν ξέρω ακριβώς πόσες θερμίδες παίρνω στην ημέρα, δεν θα σας πω ψέματα, αλλά έχω στο νου μου να παίρνω και πρωτεΐνη χωρίς να έχω και πολύ άγχος. Θα το καταλάβετε αύριο που θα δείτε πώς θα τρώω και πώς το έχω σκεφτεί. Χωρίς να έχω πολύ άγχος και χωρίς να έχω κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Στόχο έχω
να συντηρηθώ. Αν χάσω και λίγο, γιατί νομίζω είμαι λίγο πιο υποθερμητικά, καλό είναι, γιατί γενικότερα με ρωτάτε πολύ συχνά ποιος είναι ο σωματικός μου στόχος και η αλήθεια είναι ότι θέλω να χάσω λίγο ακόμα, αλλά δεν θέλω να χάσω πολύ. Αλλά δεν μπορώ αυτό να σας το προσδιορίσω σε αριθμούς, γιατί δεν ξέρω πώς θα είναι. Δεν ξέρω αν δω το σώμα μου 2 κιλά παρακάτω, αν θα πω όπα δεν θέλω να χάσω άλλο, ή αν πω 2-3 ακόμα. Λοιπόν, ξεκινώντας το body update, θα σας βάλω εδώ στις οθόνες να δείτε κάποιες ζυγίσεις. Νομίζω ότι θα σας βάλω ζυγίσεις από τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά έχω κρατήσει αρχείο. Μου έχει στείλει η Garmin μία καινούργια ζυγαριά, η οποία καταγράφει πάρα πολλά στοιχεία, όπως είναι το λίπος, όπως είναι τα μυϊκά κιλά, όπως είναι το ποσοστό νερού στο σώμα. Επειδή σίγουρα θα δημιουργηθούν απορίες, θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρη στο ότι δεν μας νοιάζει η σύγκριση, γιατί θα μου πείτε αν είναι accurate τα νούμερα. Δεν μας νοιάζει η σύγκριση των αριθμών αυτής της ζυγαριάς με κάποιες άλλες μέτρησης. Εμένα με ενδιαφέρει ότι σε αυτήν τη ζυγαριά, τον Ιούνιο είχα αυτές τις μετρήσεις, τον Αύγουστο έχω αυτές τις μετρήσεις, το Δεκέμβρη θα έχω αυτές τις μετρήσεις. Οπότε καταλαβαίνω ότι το σώμα μου από τότε μέχρι τότε έχει αυτές τις αλλαγές. Δεν θα μπω στη διαδικασία να δω αν μετριώνω σε κάποιο άλλο μηχάνημα πώς θα ήταν το σώμα μου, γιατί δεν με ενδιαφέρει, γιατί δεν είμαι αθλήτρια, δεν θα κατέβω να αγωνιστώ πια. Και επειδή το έζησα και ξέρω πόσο πραγματικά ψυχοφθόρο και κουραστικό είναι, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να το κάνω. Μπαίνω λοιπόν στο αρχείο μου, θα το βάλω και στις οθόνες σας, να δούμε τις μετρήσεις μου. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα από 64 περίπου κιλά και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι στα 61 και κάτι. Ναι, τον Ιούνιο ξεκίνησα στα 63 και 9 και κάνοντας διατροφή το καλοκαίρι, θα σας πω ποιο είναι το πιο σημαντικό που έχω καταλήξει εγώ, ότι επηρεάζει το βάρος μου πάρα πολύ. Πριν τις διακοπές, βασικά εγώ είχα διακοπές όπως είδατε και τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου και τέλος Ιουλίου και αρχές Αυγούστου, οπότε δεν μπορώ να σας πω ότι υπήρξε κάποιο διάστημα που επί 1,5 μήνα δεν έφαγα ποτέ απ' έξω, γιατί έφαγα στις διακοπές απ' έξω, απλά είχα κάποιους πολύ συγκεκριμένους κανόνες και έτσι κατάφερα να διατηρήσω το βάρος μου ή και να χάσω. Έκανα μετρήσεις λοιπόν, όπως βλέπετε, από Ιούνιο έχασα κάποιο βάρος, τέλος Ιουλίου όταν γύρισα από τα Κουφονίσια ήμουνα 61 και 9 με ένα λίπος 31,6% σε αυτή τη ζυγαριά, ενώ πριν φύγω από τα Κουφονίσια ήμουνα 61 με ένα λίπος 30,4%. Αυτό σε τι μπορεί να οφείλεται? Η ζύγηση που έγινε στις 30 Ιουλίου εγώ περίμενα μετά από 3 μέρες περίοδο. Περίοδος μας φυσικά και επηρεάζει το ποσοστό λίπους 100%, για να το ξέρετε, να μην έχετε άγχος. Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό το λίπος να ήταν ανεβασμένο, το βάρος ήταν 900 γραμμάρια ανεβασμένα. Εγώ γενικά δεν παίρνω παραπάνω, μετριέμαι κατά διαστήματα για να ξέρω τι γίνεται στην περίοδό μου. Το πιο πολύ που βάζω σε κατακρατήσεις είναι 1 κιλό, δεν έχω κρατήσει ποτέ παραπάνω. 2 Αυγούστου πάνω κάτω στα ίδια, 3 Αυγούστου ήμουνα πάνω κάτω στα ίδια. Περίοδος μου ήρθε μετά από 2 μέρες στις 6 Αυγούστου και με το που επέστρεψα από τις διακοπές ζυγίστηκα. Στις 12 Αυγούστου το Σάββατο ήμουν 61 και 4, είχα χάσει δηλαδή και παρότι πήγα για διακοπές μισό κιλό περίπου. Το λίπος μου παρόλα αυτά ήταν ακόμα ανεβασμένο και είναι πολύ φυσιολογικό, διότι στις διακοπές μπορεί να έχασα, μπορεί να είχα κίνηση, μπορεί να μην έφαγα πάρα πολύ, αλλά το φαγητό που έφαγα εκεί ήταν πιο λιπαρό. Έφαγα την κάνει τις πατάτες, έτρωγα παγωτό κάθε βράδυ, οτιδήποτε τέλος πάντων έξω που δεν μπορώ να το μετρήσω, οπότε ο νούμερο ένα κίνδυνος σε εισαγωγικά και αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ ότι επηρεάζει το βάρος μου όλα αυτά τα χρόνια είναι φαγητό απ' έξω. Τι έχουμε πει, έχω ένα βίντεο, θα βάλω εδώ την καρτελίτσα να μπείτε να το δείτε, τι είναι τα μάκρος και πώς μετράμε. Κάνω μια πάρα πολύ γρήγορη αναφορά να σας πω ότι η πρωτεΐνη είναι το μακροσυστατικό που χρειαζόμαστε στο σώμα μας σε πολύ συγκεκριμένη ποσότητα ανάλογα το στόχο μας και τη δραστηριότητά μας. Εγώ επειδή κάνω βάρη και επειδή θέλω να έχω μυϊκότητα, τρώω 2 γραμμάρια πρωτεΐνη σε ένα σωματικό βάρος. Πόσα κιλά είμαι λοιπόν? 61, 62, 61.
κάπου εκεί. Τρώω 61 επί 2, 120 γραμμάρια χοντρικά σας λέω πρωτεΐνη. Τα λιπαρά είναι το μακροσυστατικό που επίσης θέλουμε σε συγκεκριμένη ποσότητα, γιατί για να κρατάμε το ορμονικό προφίλ μας σωστό, σταθερό, να έχουμε κύκλο, να είμαστε υγιείς, για να μην παχύνουμε δεν χρειάζεται να φάμε παραπάνω λιπαρά. Οπότε και αυτά είναι συγκεκριμένα και στη γυναίκα ύψους, βάρους, ηλικίας που είμαι εγώ και τα λοιπά είναι γύρω στα 50 με 60 γραμμάρια. Βγάζεις τις θερμίδες από αυτά τα δύο και τις υπόλοιπες θερμίδες που χρειάζεσαι για να συντηρηθείς τις παίρνεις από τον υδατάνθρακα. Όταν λοιπόν ακούτε ότι πρωτεΐνη τρώω 120 γραμμάρια, υδατάνθρακα τρώω γύρω στα 150-160 και λιπαρά πρέπει να φάω 50 με 60 για να μην παχύνω, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα λιπαρά είναι το μακροσυστατικό που είναι στην πιο μικρή ποσότητα. Άρα είναι και το μικροστατικό που πιάνεται πιο εύκολα τα γραμμάρια του. Όταν τρώμε έξω, τα λάδια που χρησιμοποιούν, οι ουσίες, όταν τρως έναν τόστ απ' έξω ή μια ομελέτα απ' έξω, ούτε θα σου βγάλει κρόκους, ούτε θα σου βάλει τύρι με χαμηλά λιπαρά που θα επιλέξεις στο σπίτι, ποιο θα πάρεις, ούτε. Αυτό λοιπόν αμέσως μας ανεβάζει το ποσοστό λίπους. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι δεν πάχυνε κανείς από μια εβδομάδα διακοπές. Μπορεί να ανέβει λίγο το ποσοστό λίπους, επιστρέφει στη διατροφή του, τρώει πιο στεγνά και επιστρέφει και το ποσοστό λίπους. Αυτό λοιπόν και εγώ έχω στόχο να κάνω αυτές τις μέρες μέχρι να μπω σε σειρά και σε πρόγραμμα και να θέσω στον εαυτό μου ίσως πιο συγκεκριμένο στόχο. Βέβαια τα μυϊκά μου, αν δω τις μετρήσεις μου, μυϊκή μάζα 20,6, 20,4, 20,4, 20,4, 20,4, 20,4, 20,4. Δεν έχει επηρεαστεί η μυϊκή μου μάζα, είναι σταθερή. Έκανα βέβαια τη γυμναστική μου, δηλαδή στα πήγαινα όλα των διακοπών, έκανα πάντα γυμναστική και κάπως έτσι ήρθε το σώμα και συντηρήθηκε με μία μικρή διαφορά στο λίπος ανάλογα τις τροφές που έτρωγα. Οπότε αύριο, ξημερώνοντας, ξεκινάμε με το What I Eat για να ξαναρίξω λίγο το λίπος, για να φάω πιο σωστά, πιο θρεπτικά και χωρίς μαγειρική, γιατί πραγματικά δεν είμαι ακόμα, έχω να συντονίσω πάρα πολλές δουλειές, δεν είμαι ακόμα σε κατάσταση να αρχίσω να μαγειρεύω. Αυτό θα γίνει από Σεπτέμβρη μετά το γάμο της αδερφής μου. Κοτόπουλο και καφεδάκι θέλει. Ένα διπλό καπουτσίνο. Καλημέρα. Είναι η επόμενη μέρα, είμαι στο γραφείο και αφού έχω τακτοποιήσει όλα μου τα πράγματα εδώ πάνω, ήρθε η ώρα να φάω αρχικά, γιατί λιμοκτονώ, ξυπνάω με τεράστια πείνα. Μην σας πω ότι τις μισές μέρες ξυπνάω από την πείνα. Οπότε ήρθε η ώρα να σας δείξω το πρώτο γεύμα. Το πρώτο μου γεύμα λοιπόν, όπως και συμβαίνει αυτή την περίοδο τις μέρες που έρχομαι στο γραφείο, γιατί βαριέμαι να φτιάξω ομελέτα, δεν σας το κρύβω. Δεν έχω βρει το ρυθμό μου, δεν έχω καταφέρει ακόμα να ξυπνάω στις 6.30. Σηκώνομαι στις 7 και είναι οριακό για να προλάβω να ετοιμάσω τα πράγματά μου. Οπότε το πρώτο μου γεύμα είναι αυτό εδώ. Οχ, θα φύγουν τα σταφύλια, ας φάω μια ρόγα. Ένα τοστάκι, το οποίο δεν είναι απλό τοστάκι γαλοπούλα τυρί. Έχω βάλει μέσα διπλή γαλοπούλα τυρί, αλλά στις φέτες το ψωμί άλυψα και Φιλαδέλφια έξτρα πρωτεΐνη, η οποία έχει πολύ χαμηλά λιπαρά και πρωτεΐνη, για να πάρω έξτρα πρωτεΐνη. Ένα αυγό βραστό ολόκληρο και τον κρόκο. Και ουσιαστικά αυτά τα λιπαρά είναι που παίρνω από αυτό το γεύμα του κρόκου, γιατί το τυράκι τίποτα, η φέτα έχει τίποτα, 2 γραμμάρια και η Φιλαδέλφια τίποτα, μαζί με τον κρόκο 5 περίπου 7 γραμμάρια λιπαρά παίρνω από αυτό το γεύμα με πολύ γρήγορους υπολογισμούς, και τα σταφύλια μου για να φάω το φρούτο μου και να πάρω και τις βιταμίνες. Τώρα αυτό ή θα το λιβανίζω καμιά ώρα ή θα το φάω σε δόσεις, δηλαδή μπορεί να φάω το τοστάκι τώρα και σε καμιά ώρα να φάω το αυγό με τα σταφύλια.
Γενικά όταν είμαι στο γραφείο, επειδή είμαι εδώ 8 ώρες, τα γεύματά μου μπορεί να τα κάνω ακόμα πιο αραιά και πιο μικρά από ό,τι τα κάνω στο σπίτι. Προτιμώ να κάθεται πιο λίγη τροφή στο στομάχι μου, να μην φουσκώνω καθόλου και να τρώω πιο συχνά. Μ' αρέσει εμένα περισσότερο, γιατί είμαι εδώ έτσι κι αλλιώς δουλεύω. Οπότε σιγά σιγά το έχω δίπλα μου και έτσι πάω. Το τοστάκι τώρα μπορεί να πάω να το ψήσω μέσα στην κουζίνα, έχουμε φριστιέρα, μπορεί να το φάω και έτσι. Θα δω πώς θα μου βγει. Ξεκινάω να φάω γιατί πεινάω πάρα πολύ και σήμερα είναι μέρα που έχει και προπόνηση. Θα κάνω μία ώρα βάρη, upper body, θα κάνω και αερόβιο, οπότε χρειάζομαι ενέργεια και τροφή. Much later. Προπόνηση. Τέλος! Και τι τρώω κατευθείαν μετά την προπόνηση, γιατί ήδη υποφέρω από την πείνα. Τι αγαπημένη μου. Ανάποδα την έχω, παιδιά. Σωστά την έχω. Την αγαπημένη μου μπάρα. Το ψωμάκι που πήρα από το φούρνο το πρωί δεν το έφαγα. Βρίσκεται εδώ δίπλα μου. Για να μην λέτε. Ολόκληρο. Δεν λείπει τίποτα. Γιατί, αχ, είναι και τεράστιο. Δεν πεινούσα και ένιωθα. Περιμένω γιατί είχε χαρία. Ένιωθα πως αν το φάω εκείνη την ώρα θα φουσκώσω και δεν θα μπορώ να κάνω γυμναστική. Ότι θα μου είναι πολύ. Οπότε τώρα τρώω την μπάρα μου γρήγορα μέχρι να πάω στο σπίτι. Να κάνω ένα ντουζάκι, να φτιάξω το επόμενο γεύμα. Αλλά δύο γευματάκια θα κάνω. Ένα λίγο πιο μικρό και το μεγάλο το βράδυ. Μέχρι τότε την μπάρα. Το επόμενό μου γεύμα λοιπόν και περίπου 2,5 ώρες πριν κάνω το τελευταίο είναι παξιμάδια χαρουπιού, ντοματούλα ή ντοματίνια, τώρα είχα ντομάτα από το χωριό και κότατς και πίκλα αγκουράκι βάζω εγώ. Δεν βάζω καθόλου λάδι γιατί στο βραδινό μου γεύμα θα έχω πολλά λιπαρά και θα το δείτε σε λίγο και βάζω πάρα πολύ κότατς, σχεδόν 3 τέταρτα από ένα κεσεδάκι, δηλαδή περίπου 150 γραμμάρια για να πάρω την πρωτεΐνη, γιατί σήμερα δεν έχω πάρει πρωτεΐνη από αυτό το γεύμα και από το επόμενο. Να θα πάρει την περισσότερη. Απλό, εύκολο, γρήγορο και δεν μου πήρε ούτε 5 λεπτά να το φτιάξω. Οπότε βλέπουμε ότι αν θέλουμε μπορούμε να φάμε και σωστά και νόστιμα και λάδι μπορούσατε να βάλετε, αλλά εγώ το κρατάω γιατί θα έχω πολύ το βραδινό, θα δείτε. Λοιπόν, παιδιά, και αφού τελείωσα με όλες μου τις δουλειές, κατάφερα να κάτσω 2 λεπτά να βάλω και τις κρέμες μου, γιατί δεν κατάφερα να βάλω κρέμες τόση ώρα. Ήθελα να κάνω ό,τι ήθελε σημάζεμα να τελειώνω. Έφτασε η ώρα να πάμε να φτιάξουμε το τελευταίο γεύμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από τα περιβόητα αυγάκια με μακαρόνια, που με ρωτάτε τόσο καιρό τη συνταγή. Και θα δείτε ότι δεν είναι πραγματικά τίποτα το ιδιαίτερο και τίποτα το σπουδαίο. Είναι ό,τι πιο απλό μπορείτε να φανταστείτε, είναι αυτό. Βράζω τα αυγά για 4 λεπτά ακριβώς. Διαλέγω ένα πακέτο μακαρόνια. Αυτή τη στιγμή έχω τα μέλισσα από Ρεβίθι. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία ποιο πακέτο μακαρόνια θα βάλω. Πριν από λίγες μέρες είχα λιγκουίνι. Πριν είχα τα high protein. Πιο πριν είχα τα άλλα με την κόκκινη φακή. Μπορεί να έχω ολικής, μπορεί να έχω κανονικό σπαγκέτι. Όποιο μακαρόνι έχω, γιατί μου αρέσουν όλα και δεν με νοιάζει, δεν
έχουν ουσιαστικές διαφορές. Οπότε αυτή τη στιγμή έχω το ρεβίτι. Ζυγίζω μακαρόνια ανάλογα με το πόσο υδατάνθρακα έχω υπολογίσει ότι έχω φάει όλη την ημέρα. Έχω την εμπειρία, έχουμε πει, γιατί μετράω και μετρούσα και μετράω για πολλά χρόνια. Οπότε έχω καταλάβει ότι σήμερα έφαγα τις δύο φέτες ψωμάκι από το τοστ, τα 10 γραμμάρια από το γιαουρτάκι και ό,τι υδατάνθρακα είχε η μπάρα πρωτεΐνης, που ξέρω πόσο έχει γιατί το γράφει πάνω, και τα 40 γραμμάρια παξιμάδια χρουπιού. Οπότε επιλέγω να βάλω 120 γραμμάρια μακαρόνια, τα οποία θα μου δώσουν, γιατί επιλέγω μακαρόνια, αυτό θέλω να σας πω μόνο και είναι πολύ σημαντικό. Επιλέγω μακαρόνια αυτή την περίοδο γιατί, επειδή όπως είδατε, δεν τρώω πάρα πολύ. Δεν ήταν αυτό φαγητό για μένα, έχοντας κάνει και 2-3 ώρες προπόνηση και έχοντας καταναλώσει πόσες θερμίδες εκεί. Γιατί τα μακαρόνια έχουν περισσότερη πρωτεΐνη από το ρύζι και την πατάτα που δεν έχουν. Είναι ένας υδατάνθρακας που μας δίνει και πρωτεΐνη. Οπότε εγώ, για να είμαι σίγουρη ότι πλησιάζω έστω την πρωτεΐνη μου, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχω φάει λιγότερη, δηλαδή ό,τι είχε μέσα το γιαουρτάκι, το οποίο το Activia είναι επιδόρπιο γιαουρτιού, οπότε δεν έχει την ίδια πρωτεΐνη που έχει ένα γιαούρτι. Θα μου πεις, γιατί δεν διαλέγεις άλλο γιαούρτι? Γιατί αυτή την περίοδο σας είπα ότι μέχρι να συντονιστώ και να δω το επόμενό μου μενού, δεν μπορώ να πολυσκέφτομαι. Είναι έτοιμο αυτό με τα δημητριακά και το από πάνω. Έχω βρει τη λύση μου, το παίρνω και στο γραφείο γρήγορα και με βολεύει. Μπάρα πρωτεΐνης, το cottage. Και τώρα τα 3 αυγά. Τα 3 αυγά κανονικά θα έπρεπε να φάω τουλάχιστον 7-8 για να πω ότι πήρα επαρκή πρωτεΐνη. Οπότε γι' αυτό επιλέγω σαν υδατάνθρακα τα μακαρόνια, τα οποία έχουν πρωτεΐνη. Έχουν 15 με 16 με 17 γραμμάρια ανάλογα ποιο επιλέγετε. Τα έχουν 16 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 100. Εγώ πήρα 120, οπότε έχω πάρει 18 περίπου γραμμάρια πρωτεΐνης από αυτά εδώ. Λοιπόν, και βάζω το νερό να βράζει για τα μακαρόνια, και μέχρι να γίνουν τα μακαρόνια που θέλουν 10 λεπτάκια, ξεφλουδίζω τα αυγά στο πιάτο. Και να σας πω ότι από τα 3 αυγά κρατάω τους 2 κρόκους. Έχω υπολογίσει τι λιπαρά δεν έχω πάρει όλη την υπόλοιπη μέρα. Είδαμε ότι στο cottage ντοματίνια δεν έριξα επιπλέον λάδι για να μην πάρω έξτρα λιπαρά από εκεί, ώστε να με παίρνει το βράδυ, επειδή μου αρέσει ταλιά πέστο, η οποία έχει ελαιόλαδο φυσικά, και να μπορώ να φάω και 2 ολόκληρους κρόκους, συν τον έναν κρόκο που φάω το πρωί, συν κάτι λιπαρά από εδώ και από εκεί, να φτάνουν τα γραμμάρια μου. Δεν το πιστεύετε, και όμως αυτό είναι το περιβόητο πιάτο μακαρόνια με αυγάκια. Τόσο απλό, τόσο εύκολο, τόσο γρήγορο, και ορκίζομαι ότι είναι πεντανόστιμο. Απόλυτα ολοκληρωμένο πιάτο, γιατί έχω τον υδατάνθρακά μου από τα μακαρόνια, την πρωτεΐνη μου και από τα μακαρόνια και από τα αυγά, τα λιπαρά μου από τους κρόκους από τα αυγά και από την πέστο, είδατε πως έβαλα, δεν τη ζυγίζω, στο περίπου με το μάτι. Έχω δει ότι αυτό το κάνω εδώ και 2-3 εβδομάδες περίπου και δεν παίρνω γραμμάριο, οπότε θεωρούμε ότι είναι σε ποσότητες ok συντήρησης, και μάλιστα χωρίς γυμναστική. Τώρα που εδώ και μια εβδομάδα έχω ξεκινήσει και έχω μπει και στη γυμναστική μου πάλι, θα δω πώς θα πάει. Είδατε πώς κινήθηκα όλη την ημέρα, πώς σκέφτηκα. Ήμουνα συντηρητική στα λιπαρά για να μπορώ να φάω αυτό που ευχαριστιέμαι το βράδυ, γιατί ήθελα να φάω και τους 2 κρόκους και να βάλω όσοι πες το θέλω, χωρίς να αγχωθώ ότι έχω βάλει πολύ παραπάνω λιπαρά. Και για να μπορώ, εκτός από αυτά, να φάω και τι άλλο πριν τελειώσει η μέρα. Μα θάμενα εγώ χωρίς γλυκάκι? Και επειδή είναι και καλοκαίρι, θάμενα χωρίς παγωτάκι? Έχω αυτό το καταπληκτικό παγωτό που έχω τρελαθεί, μου αρέσει τρομερά. Το Twix.
το οποίο έχει 171 θερμίδες. Το τρώω και αυτό, να σας πω την αλήθεια, αυτό δεν το τρώω κάθε μέρα. 5 στα 7 βράδια αυτή την περίοδο, η αλήθεια είναι ότι το λιγουρεύουμε. Είναι ένα μπαστούνάκι τέτοιο, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ νόστιμο. Μετά το φαγητό. Και κάπως έτσι σκέφτηκα. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει να σας πω κάτι. Γράψτε μου στα σχόλια απορίες, ερωτήσεις. Δεν έχω συγκεκριμένο στόχο αυτή την περίοδο να χάσω. Δεν θέλω φυσικά και να πάρω. Δεν ξέρω ακριβώς πόσες είναι οι θερμίδες μου. Σίγουρα δεν ξεπερνάω τις ημερήσιες ανάγκες, οπότε σίγουρα δεν θα πάρω. Μπορεί να είναι στη συντήρηση, μπορεί να είναι και λίγο παρακάτω, ανάλογα τη δραστηριότητα που κάνω. Οπότε σήμερα, ας πούμε, που έκανα πολύ προπόνηση, έχω καταναλώσει περισσότερες θερμίδες από ό,τι χθες. Πάνω κάτω είμαι εκεί. Τώρα, αν έχετε κάποια πορεία, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, στο πώς σκέφτομαι, στο τι και πώς, μπορείτε να με ρωτήσετε φυσικά, και όλα αυτά συμβαίνουν όσο ακόμα έχουμε Αύγουστο, να γίνει και ο γάμος της αδερφής μου, να μπω σε μια σειρά και προπονητικά να βάλω κάποιους στόχους και διατροφικά να βάλω κάποιους στόχους, και τώρα θα σας αφήσω γιατί τα μακαρόνια κρυώνουν και πάρα πολύ γρήγορα, ρε παιδιά, και θέλω να φάω. Δεν ξεχνάτε ποτέ στη ζωή σας να κάνετε, θα πέσω, like στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι, αν σας φάνηκε χρήσιμο, αν σας άρεσε κάτι, να το στείλετε και σε κάποιο φίλο σας που μπορεί να πάρει ωραίες ιδέες, που μπορεί να μάθει κάτι, που μπορεί να ακούσει κάτι που να του αρέσει, και θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα στις 8 σταθερά. Κουνιάμαι πολύ, το ξέρω, συγγνώμη, αλλά πεινάω, πεινάω. Φιλάκια!